καθηγητής εφαρμογών στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ωραία, πάμε να πούμε εσείς ακριβώς τι παρουσιάζετε σήμερα στην εκδήλωση. Με χαρά συμμετέχουμε σήμερα στην εκδήλωση αυτή του Δήμου Κοζάνης που αφορά την ηλεκτροκίνηση και την συνάντηση του σιδηροδρόμου με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία με την οποία ο Δήμος προσπαθεί να αγγίξει μια διαδικασία την ηλεκτροκίνηση, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι ένας μονόδρομος σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι το μέλλον της μετακίνησης των ανθρώπων, από ό,τι φαίνεται, τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, λίγο καθυστερούμε πάλι ως χώρα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία δείχνει παγκοσμίως μια φοβερά μεγάλη δυναμική. Μέρα με την ημέρα ξεπερνιούνται τα προβλήματα της ηλεκτροκίνησης που υπάρχουν παγκοσμίως, όπως είναι τα δίκτυα, η μεταφορά της ενέργειας από τα δίκτυα, η ιδιοκτησία των σταθμών φόρτισης και. Όλα αυτά συνέχεια βέβαια λύνονται τα προβλήματα και φαίνεται ότι η ηλεκτροκίνηση θα κατακτήσει, θα είναι ο τρόπος μεταφοράς των χρόνων που έρχονται. Βέβαια αρχίζουν να υπάρχουν και αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, θα τα ζήσουμε πολύ γρήγορα, θα τα δούμε. Αυτοκίνητα που θα φορτίζουν ενώ τρέχουν στον δρόμο. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας έχουμε τη δυνατότητα εδώ και αρκετά χρόνια να ασχολούμαστε με την ηλεκτροκίνηση, να την αναλύουμε στο ΤΕΙ, στο εργαστήριό μας. Και ο Δήμος, ο Ζάνης, έχει τελευταία μια ιδιαίτερη ευαισθησία από ό,τι φαίνεται και με τους σταθμούς φόρτισης οι οποίοι υπάρχουν στην πόλη και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Και προσπαθούμε μετά τη λήξη του προγράμματος με το οποίο κατασκευάστηκαν αυτοί οι σταθμοί, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης, να εκμεταλλευτούμε τους υπάρχοντες σταθμούς φόρτισης.